Καλησπέρα. Αρχικά θα θέσω ένα θέμα έξω από την υποθέτησή μου που δεν πρόκειται ούτε για κρίνια, ούτε για παραψυχολόγιο ή για ψυχολόγιο. Και να πω τι θέλω. Είμαι σίγουρος ότι ο σύντροφος Καραμάνος είχε πάρα πολύ καλή δικαιολογία που έφυγε αμέσως μετά την ομιλία του. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με δικαιολογίες, ούτε με την τρέχη καλού. Έχουμε να κάνουμε με σεβασμό συντρόφων και διαδικασιών. Δεν μπορεί να γράφει σε εντόνια. Δεν μπορεί να γράφει σε εντόνια για σεβασμό διαδικασιών και συντρόφων και όντας ο μεγαλύτερο, ο εκπρόσωπος, ο μόνος εκπρόσωπος της μεγαλύτερης συνιστώσης του μετόπου να φέρνει στρέχοντας μετά την ομιλία σου. Και εδώ δεν είναι η συζήτηση για σένα να έλεγα Χριστό. Και εδώ δεν είναι η συζήτηση με τον αναγκαίο απολογισμό του μετόπου που πρέπει έτσι κι αλλιώς να κάνουμε σε ένα δεύτερο χρόνο και να δούμε ποιοι και ποιες λειτουργήσαν προωθητικά και ποιοι αναστατικά. Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται μια μεγάλη φιλολογία για την λαϊκή συνείδηση, το τι επέβαλε το λαϊκό κίνημα στις πλατείες, το τι δεν επέβαλε. Εδώ παίρνει μεγάλα ζητήματα. Η εκτίμηση για το σε ποια κατάσταση είναι ο λαός και οι τάξεις και οι κοινωνικές κατηγορίες είναι βασική για τη χάραξη της πολιτικής γραμμής και τακτικής και της δράσης με την έννοια των καθηκόντων που μπαίνουν. Έρχεται λοιπόν σε αυτή τη φάση. Την τελευταία τριεκονταετία τουλάχιστον η ιδεολογική κυριαρχία της άκουσας τάξης. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες πως εκφράζεται αυτή, δύο σημεία μόνο θα πιάσω. Έχουμε κυριαρχία των αυτοπαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Το ένα. Το δεύτερο που θέλω να βάλω. Καλλιεργείται για χρόνια μεθοδικά η κρίση της εμπιστοσύνης του κόσμου σε κόμματα, συνδικάτα, με λίγα λόγια σε κάθε μορφή οργανωμένης πάντας. Όχι ότι δεν έχουν βοηθήσει και τα κόμματα και τα συνδικάτα σε αυτό, αλλά καλλιεργείται μεθοδικά. Εδώ πρέπει να έχουμε το εξής στο μυαλό μας. Η αστική τάξη μπορεί να εξουσιάσει και χωρίς κόμματα. Αν κρυθεί αναγκαίο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς οργανωμένη παρέμβαση εδώ ζητούμενο. Και φτάνουμε στο διάστημα μετά τα μνημόνια. Εκεί παρατηρούμε ένα θυμό, αγανάκτηση και ορισμένα εξαιρετικά ένστικτα να είναι παρόντα στον κόσμο. Απελευθερώνονται ακροατήρια. Υπάρχει μια ορισμένη διάθεση για αγώνες. Το ζητούμενο είναι πως αυτά τα ακροατήρια θα ενταχθούν σε ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μια προοπτική. Εδώ χρειάζεται η παρέμβαση του συνειδητού στοιχείου. Να προετοιμάσει και να προετοιμαστεί για την επόμενη περίοδο. Το επίπεδο της λαϊκής συνείδησης, το τι κάθε φορά έχει κατακτήσει ο λαϊκός παράγοντας, είναι δυναμικό και όχι στατικό. Αλλάζει με τη διαπάλη των ιδεών και της πολιτικής. Αν δεν διεξάγεται αυτή η διαπάλη με επιχειρήματα μέσα στον κόσμο από την αριστερά και πολλές φορές κόντρα με τις προκαταλήψεις και τις φοβίες του κόσμου, θα εξακολουθήσει η μονομερής κυριαρχία του μπλοκ εξουσίας. Το τι θα προτείνει μια συστημική δύναμη στο λαό, σαν λύση τα προβλήματά του και έχει υποχρέωση να προτείνει σήμερα, ορίζεται από το ότι πρέπει να λυθεί κάθε εποχή. Και όχι από τις υποκειμενικές διαθέσεις, σκοπιμότητες, ιδεολειψίες, δικές μας και του κόσμου. Αυτό που λύνει σήμερα το πολιτικό σκηνικό σύντροφο είναι ένα πρόγραμμα που θα απαντά όχι μόνο στην ανάγκη απαλλαγής από την Τρόικα, τα μνημόνια της κυβερνήσεως του, αλλά και την επόμενη μέρα που θα ορίζεται από το τι θα γίνει με τη δουλειά, το ψωμί, την παιδεία, το περιβάλλον, από μια οικονομία που δεν θα καθοδηγεί από το κέντρο, μια πολιτιακή οργάνωση με εργατικό και λαϊκό έργο. Μας λείπει ένα πρόγραμμα που θα απαντά στο εκβιαστικό δίλημα, ανήκουμε στην ΕΕ και αν δεν ανήκουμε καταστραφήκαμε. Το πρόγραμμα που θα βάλει στην κοινωνία για πρώτη φορά ότι υπάρχει ζωή και έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη συζήτηση που μας αναπορεί τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά τις πλατείες και το ΣΥΤΑΠΑ, και έχει να κάνει με τον τρόπο παρέμβασης των πολιτικών υποκειμένων στον κόσμο.
Είναι δεδομένο ότι η άκουσα τάξη με τα μέσα ιδεολογικής επιβολής που έχει στα χέρια της, παρεμφέροντας με δεκαετίες τη συνείδηση του κόσμου, αποδομεί την πολιτική, τα κόμματα, τα συνδικάτα. Η lifestyle είναι αντίληψη της κοινωνίας και της πολιτικής, αποδομεί τελικά κάθε μορφή οργανωμένης και συλλογικής έκφρασης. Κατά συνέπεια, η απόρριψη του πολιτικού συστήματος από τον κόσμο, απόρριψη που περιλαμβάνει για εμάς, δεν είναι προϊόν μόνο της υγιούς αγανάκτησης του κόσμου, όπως εμείς θα θέλαμε, αλλά είναι και βασικό προϊόν της επιβολής της κυρίαρχης ιδεολογίας πάνω στην κοινωνία. Και εδώ είναι το ερώτημα για εμάς. Πώς θα παρέμβουμε εμείς που πιστεύουμε στην οργανωμένη δράση και στη συλλογική παρέμβαση για την ανατροπή αυτού του συστήματος, του πολιτικού συστήματος, όχι του σάπου πολιτικού συστήματος. Θα πάμε στον κόσμο ανοιχτά με τις απόψεις μας, με στόχο να αλλάξουμε συνειδήσεις, να τροποποιήσουμε συσχετισμούς, ή θα πάμε φοβικά, ψευδίζοντας μισόλογα, μεταφιεσμένοι εμείς και μεταφιέζοντας τις απόψεις μας. Αν θεωρούμε ότι το κριτήριο του κόσμου είναι αλάθητο και διαμορφωμένο από μόνο του και όχι από την παρέμβαση της κυρίαρχης ιδεολογίας, τότε τι ρόλο παίζουμε εμείς σαν οργανωμένα υποκείμενα? Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ή είναι δυνατόν να υπάρξει ακυβερμόνευτο σε εισαγωγικά λαϊκό κίνημα, χωρίς να ηγεμονεύεται, όχι καμπελώνεται, ηγεμονεύεται την γραμμυσιακή έννοια της ηγεμονίας από συγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολογίες, τότε μόνο ένα καθήκον μπορούμε να έχουμε. Να αυτοδιαλυθούμε και να διαλυθούμε στις πλατείες της λαϊκής συνέλευσης. Δεν νομίζω ότι κανένας από εδώ έχει αυτή την άποψη. Δύο λόγια για τις εκλογές και να κλείσουμε. Σήμερα με τις εκλογές κανένας δεν μπορεί να μην σου έλεγε ότι θα γίνουν, δεν θα γίνουν, πότε θα γίνουν. Πέρα από αυτό. Οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν, και μιλάω για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αν γίνει το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουν αλλάξει πολλοί παράγοντες, θα είναι ένα απλό στιγμιότυπο στην παρατεταμένη λαϊκή μάχη που έχουμε μπροστά μας. Μια κοινή κάθοδος των δυνάμεων που πέρα από το αντιτροϊκανό, αντιμνημονιακό, βάζουν και τα ζητήματα της επόμενης μέρας, βάζουν και τα ζητήματα της ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, σαφώς θα ήταν και ένα βάθεμα, ένα προχώρημα αυτού του ρεύματος που είναι ανακαίονται από πολιτική παρέμβαση στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Και να μην γίνει όμως η ιστορία να τελειώνει με αυτές τις εκλογές. Η παρέμβασή μας στην κατεύθυνση αυτού του ρεύματος θα πρέπει να συνεχιστεί και όχι απλά να συνεχιστεί, να ενταθεί την επόμενη μέρα.